Μπορεί να συμμετείχε για πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα Νεανίδων στο Βόλεϊ, όμως η νεαρή αθλήτρια του Άργους, Φωτεινή Μπίσκου, είχε πολύ καλή παρουσία. Παράλληλο, ο Γυμναστικός Σύλλογος Άργους διοργανώνει το Σάββατο το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο τουρνουά Μίνι Βόλεϊ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια των δημοτικών σχολείων. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς, μπορώ να πω. Βγήκαμε τρίτη στην πρόκριση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την απόδοσή μας. Πήγαμε πολύ καλά σαν εθνική ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Αρκετά βέβαια, αλλά ανταπεξέλθαμε. Μάλλον. Τις ομάδες που παίξαμε. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι ήταν με το Μαυροβούνιο, κερδίσαμε 3-1. Το δεύτερο ήταν με τη Σερβία που χάσαμε 3-0. Ήταν πολύ δύσκολη ομάδα. Το τρίτο με την Πορτογαλία νικήσαμε 3-0. Και το τέταρτο με την Πολωνία που χάσαμε 3-0. Και αυτή πολύ δύσκολη ομάδα. Το Μαυροβούνιο είναι σταδιακό. Είναι σημαντικό για εσένα, μια και μπήκε στο τρίτο σετ. Και άλλαξε τη ροή του αγώνα. Μάλιστα, Αθηναϊκή Αθλητική Εφημερίδα έλεγε με τη Φωτεινή η Εθνική κέρδισε. Ναι, μπήκα στο δεύτερο σετ, στη μέση του δεύτερου σετ. Μετά με ξεκίνησε βασική. Πήγα πάρα πολύ καλά, ανέβασα όλη την ψυχολογία της ομάδας. Κατάφερα κάτι πολύ σημαντικό. Και ευτυχώς κερδίσαμε. Μάλιστα. Ευχαριστημένη και από τον εαυτό σου. Ήταν η πρώτη συμμετοχή σε εθνική ομάδα και νομίζω ότι. Πήγες πολύ καλά, έτσι. Ναι, η πρώτη μου σημαντική συμμετοχή μπορώ να πω. Πήγα πάρα πολύ καλά. Πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Όλοι οι προπονητές μου το ίδιο. Αυτά. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, το επόμενο βήμα. Ναι, περιμένουμε. Έτσι. Ναι. Θα δούμε. Το καλοκαίρι. Και μετά εθνική γυναικών. Ναι, αλλά λίγο αργότερα, νωρίς ακόμα. Να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τη Φωτεινή για τη συμμετοχή της στην Εθνική Νεανίδων. Ελπίζω ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει μια κλίση πλέον για την Εθνική Γυναικών. Και τις εύχομαι ότι καλύτερο. Τώρα για το τουρνουά του Σαββάτου θα γίνει μίνι βόλεϊ για παιδιά δημοτικών σχολείων, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Έκτη. Θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Άργους. Η συμμετοχή των παιδιών θα είναι με ομάδες των τεσσάρων. Ελπίζουμε να έρθουν παιδιά στο γήπεδο να συμμετέχουν, να χαρούν το παιχνίδι και όσα από αυτά θελήσουν να ακολουθήσουν τις ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε και στο μέλλον παιδιά όπως είναι η Φωτεινή Μπίσκου για το καλό και το δικό τους. Και των ομάδων, αλλά και της πόλης μας γενικότερα. Τι ώρα ξεκινάνε? Οι αγώνες ξεκινάνε στις 10 η ώρα το πρωί. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν πρέπει στις 9.30 να είναι στο κλειστό γυμναστήριο του Άργους. Θα διαρκέσουν περίπου μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Εύχομαι σε όλους να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θα έχουμε πάρα πολλά δώρα, χυμούς για τα παιδιά, φανελάκια, ένα ποδήλατο στην κλήρωση για το τέλος των αγώνων. Ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά.